Δύσκολα τα πράγματα. Η νύχτα φαίνεται ότι θα είναι επίσης πολύ δύσκολη. Πάμε στο Αλεποχώριστο. Δημήτρη Φρέσκο, να δούμε και εκεί τι γίνεται. Το φόντο βεβαίως μιλά από μόνο του. Πυκνή καπνή πίσω σου, Δημήτρη. Ελάτε να δούμε μαζί λοιπόν την εικόνα του μετώπου αυτή την πλευρά από το Αλεποχώρι. Όπως μπορείτε να δείτε, πυκνή καπνή έχουν ουσιαστικά περικυκλώσει όλη εδώ την περιοχή, τον οικισμό του Αλεποχωρίου, ο οποίος δεν έχει εκενωθεί άμεσα. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνεχείς αναζωοπυρώσεις. Γίνονται γιγαντιές προσπάθειες με τα επίγεια και αέρια πυροσβεστικά μέσα, όσο έχουμε ακόμα τα αέρια μέσα στη διάθεσή μας, γιατί αυτό θα σταματήσει ακριβώς στις 8 όταν θα πέσει ουσιαστικά το φως του ηλίου. Έχουν ενισχυθεί δυνάμεις και με ελικόπτερα κάνουν τη δουλειά, και αυτό γιατί μπορούν πάρα πολύ εύκολα να πάρουν νερό από τον κόλπο του Αλεποχωρίου. Μια Αφροδίτη έχει προσθεθεί στις δυνάμεις. Δεν συμβαίνει το ίδιο για τα Καναντέρ και τα Πετζετέλ, τα 8 και 9, 17 αεροσκάφη που επιχειρούσαν από το πρωί. Υψηλός κυματισμός επικρατούσε, κάτι που ανάγκασε τα αεροσκάφη να μετακινούνται μέχρι τον κόλπο στο Πόρτο Γερμενό για να ανεφοδιαστούν με νερό. Να σας πω ότι από το πρωί έχουμε κάνει οδηπορικό σε όλους τους οικισμούς μέσα από τους οποίους πέρασε η πυρκαγιά, καταστρέφοντας δεκάδες ενδεχομένως σπίτια. Σίγουρα είναι δεκάδες εκείνα τα οποία έχουν υποστεί υλικές ζημιές. Ολοσχερός, μετρήσαμε τουλάχιστον 8 επίσημα στοιχεία. Δεν έχουμε στη διάθεσή μας, άλλωστε η καταγραφή δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Δεν κινδύνευσαν ωστόσο ανθρώπινες ζωές, και αυτό γιατί υπήρξε αυτή η γιγαντιά επιχείρηση καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας απομάκρυνσης των όσων κατοίκων έμεναν μόνιμα στην περιοχή, γιατί πρόκειται κυρίως για εξοχικές κατοικίες. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν? Είναι το εξαιρετικά δύσβατο της περιοχής. Και αυτό γιατί πρόκειται για ένα δάσος το οποίο εκτείνεται μπροστά μας εδώ στα Γεράνια Όρη, το οποίο δεν έχει καεί τουλάχιστον τα τελευταία 100 χρόνια. Αυτός είναι και ο λόγος που επιγείως τα επίγεια τμήματα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ούτε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, αλλά ούτε και σήμερα δεν μπορούσαν καν να προσεγγίσουν το ανάγλυφο της περιοχής. Και όλοι ευελπιστούσαν ότι οι ρήψεις νερού από αέρος θα ήταν αυτές που θα μπορούσαν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Ωστόσο, η άνεμη είναι ιδιαιτέρως ισχυρή, όπως διαπιστώνεται. Έχουμε 5 με 6 υποφόρ αυτή τη στιγμή. Συντονίζει ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, Δημήτρη, από ό,τι καταλαβαίνω, αντιστράτηγος Κολοκούρης στην επιχείρηση. Είναι αληθές. Εάν θέλετε να τον έχουμε τον αρχηγό, αν θέλετε να πάμε στον αρχηγό να το κάνουμε. Αν μπορεί, βεβαίως. Αν μπορεί. Κολοκούρης, ο αντιστράτηγος της πυροσβεστικής, είναι εδώ κοντά μας. Θα τον ακούσουμε τώρα να μας εκδώσει την εξέλιξη ουσιαστικά των πυροσβεστικών μέσων. Πώς κινούνται, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, κύριε Κολοκούρη. Ναι, καλησπέρα σας. Έχουμε μια δύσκολη και μεγάλη πυρκαγιά και η δασική έκταση, δηλαδή πεύκα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οι παράγοντες που δεν συνδράμουν θετικά, θα έλεγα, στη πυρόσβεση αυτής της πυρκαγιάς και στην ολοκλήρωσή της, είναι οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν. Μπορεί να φτάνουν και τα 7 μερικές 8 μποφόρ, που δυσκολεύει αυτό. Μας δυσκολεύει πάρα πολύ ως προς την τελική κατάσβεσή της. Και επίσης είναι το ανάγλυφο της περιοχής, και κυρίως από εκεί που ξεκίνησε και την ταχύτητα που απέκτησε, που ξαφνικά από εκεί που ξεκίνησε ανέβηκε ένα υψόμετρο σε κακοτράχαλο, δύσβατο έδαφος, που δεν θα μπορούσε άνθρωπος... Αν μπορούμε, Δημήτρη, να ρωτήσουμε τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, αν κατά τις εκτιμήσεις... Δημήτρη, μας ακούει ο Δημήτρης Φρέσκος. Τι ακριβώς συνέβη? Σας μιλάει από μέσα... Με ακούτε κύριε Κολοκούρη, η ερώτηση είναι εάν κινδυνεύουν, εάν θεωρείτε ότι μπορεί να κινδυνεύσει και κατοικημένη περιοχή στον οικιστικό ιστό των Μεγάρων, γιατί είδαμε ότι 9 χιλιόμετρα από την πόλη ήδη υπάρχουν ενεργά μέτωπα αυτή την ώρα. Να ξέρετε ότι γενικότερα κάθε φορά που συμβαίνει μια μεγάλη πυρκαγιά, μέσα στο μυαλό μου σαν αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος και εκεί που έχω κάνει τη θητεία μου σε μάχημες υπηρεσίες, πρώτα σκέφτομαι αυτό το πράγμα. Να μην κινδυνεύσει η ανθρώπινη ζωή, σας το λέω ειλικρινά και βγαίνει μέσα από την καρδιά μου. Γι' αυτό
προσπάθησα και έφερα κατευθείαν από χτες το βράδυ, φρόντισα να έρθουν και τα τέσσερα κάναντερ της Θεσσαλονίκης. Όλα τα εναέρια μέσα τα μάζεψα στην Αθήνα. Είδα δηλαδή, προνόησα ότι θα έχει δυσκολία. Αρχηγέ, είναι κατανοητό αυτό. Σας ρωτώ μόνο ποια είναι η εκτίμησή σας με την εξέλιξη της φωτιάς ως αυτήν την ώρα. Πιστεύετε ότι μπορεί να... Μέχρι στιγμής δεν έχει κινδυνεύσει καμία ανθρώπινη ζωή. Έχουμε δώσει μάχες όλοι οι πυροσβέστες για να μην γίνει αυτό. Όλοι οι οικισμοί στα δυτικά, δηλαδή προς το Αλεποχώρι και από το μέσο αυτού της περιοχής, είναι καθαροί αυτή τη στιγμή. Ναι. Και σε ορεινό όγκο αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά δεν κινδυνεύει η κατοικημένη περιοχή. Και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο να μην κινδυνεύσει. Ευελπιστώ ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Έχετε σαφώς τεράστια εμπειρία. Έχετε εκτιμήσεις για το αν θα μπορούσε, για παράδειγμα, να τεθεί υπό έλεγχο τις επόμενες ώρες, ή θεωρείτε ότι είμαστε μπροστά σε μια πιο δύσκολη κατάσταση? Πραγματικά είμαι ρεαλιστής και το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο με τις συνθήκες που επικρατούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε το καλύτερο για να οριοθετήσουμε την πυρκαγιά και να τη θέσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, Αρχηγέ. Σας ευχαριστούμε. Ευχόμαστε καλή δύναμη στο πολύ δύσκολο έργο που καλείται για ακόμη μια φορά να επιτελέσει το πυροσβεστικό σώμα. Ευχαριστούμε και τον Δημήτρη Φρέσκο.